σας και πάλι. Βίπε, Πίση, Μόνε, Δέσποινα, Τάμπα, Μαριανέλα, Ρέα, Μάρ, Σιμώνε, Αργυρούλα. Λοιπόν, γεια σας και πάλι και από εδώ και ξεκινάμε σε λίγο να κάνουμε το μακιάζ. Επειδή μου το είχατε ζητήσει πολλές φορές, Μαρίνα, Γαβάλα, Γεωργία, Ελένη, Άννα Μαθαίου, Νικόλο, Ντερέλη, Μπουράνια, Μπουντούρη, Αθηνά, Κυριακοπούλου, Σταυρίνα, Κρίστ, Μανολάκου, Κατερίνα, Σωτία, Ρούλα Ντρούζα, Άνδρη Χαλκά, Beauty on the Duty, Ράνια Μπουντούρη, γεια σου Ράνια, Beauty on the Duty, γεια σου Γεωπαπα Γεωργίου, Μαρία Κωνσταντινίδου, Ανδρέα Κυριακού, Δήμητρα Γαϊτάνη. Διεβίτας, τι ήθελα να πω, έβαλα αυτό στο μαλλί μου γιατί για να μην μου πέσει μπροστά. Πόσες φορές μου έχετε πει να δείξω αυτό πώς κολλάω το μαλλί μου πίσω. Εδώ μεταξύ μου έχει μακρύνει, παιδιά, και νομίζω ότι πρέπει να το κόψω λίγο, γιατί τώρα που αντινάτισα κιόλας, ναι, γιατί γυμνάζομαι, επειδή αντινάτισα λίγο, και μάκρυνε το μαλλί μου και μου το κάνει πιο μακρόστιμο το πρόσωπο. Λοιπόν, έκλεψα από το Χαρούλι ένα σπρέι που έχει για νερό, για να μην χρειάζεται να πάω. Oh my god, πώς το κάνει αυτός. Για να μην χρειάζεται να πάω στο μπάνιο, βρέχω λίγο το μαλάκι μου. Κάπου είχα φέρει και μια χτένα. Εντάξει, είμαι τυφλή ή είμαι τρελή. Μία από τα δύο. Αφού έφερα χτένα. Δεν βλέπω καλά. Λοιπόν, σαν η φούλα, ναι, έβαλα και λίγο ασπρούλα. Δεν βλέπω τη χτένα μου, οπότε αναγκαστικά με το χεράκι. Λίγο το βρέχω παντού, λίγο. Δεν χρειάζεται πάρα πολύ, γιατί έχω τρεις τρίχες. Οπότε με πολύ λίγο νερό είμαι σούπερ άρκετη. Και έτσι όπως το έχω βρεγμένο, απλά θα το ψεκάζω με λακ, με ένα δυνατό λακ. Α, επίσης, αν έχει κάποιος που έχει πολύ πιο δυνατό τρίχα, και αυτό είναι μια πολύ καλή λύση, είναι υγρό gel από... L'Oreal είναι. Από το σούπερ μάρκετ μπορείτε να το πάρετε. Και το κάνεις έτσι, 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 γιατί σήμερα έτσι θέλω να είμαι. Αν αποφασίσει και κάθεται εκεί που πρέπει το μαλλί. Και παίρνω ένα δυνατό λακ. Αυτό το λακ εδώ μεταξύ το λατρεύω γιατί έχει τόσο ωραία μυρωδιά, παιδιά. Μυρίζει πεπόνι και το χρησιμοποιώ συνέχεια αυτό στη δουλειά. Μπορεί να το παραέβρεξε το μαλλί, αλλά θα στεγνώσει μετά. Ωραία. Έχει μακρύνει. Δεν πειράζει. Και απλά μετά βάζω πολύ λακ και το κολλάω. Αν έχεις και ένα πιστολάκι κοντά, μπορείς πολύ εύκολα να το ψεκάζεις. Ναι, να χαιρόμαστε το κορίτσι μας Μαρινάκι. Ποια έχει γενέθλια η γιορτή, τι είναι? Μαρινάκι. Γενέθλια έχεις? Αχ, μέσα στο αυτί. Λοιπόν, έτσι θα το αφήσω. Να στεγνώσει και μια χαρά θα είναι. Να βάλω και αυτό. Όχι. Και πάμε να ξεκινήσουμε το ωραίο. Έχω κάνει λίγο μασαζάκι στο πρόσωπο. Ερμίνα Παπαϊωάννου, Ειρήνη Βάγκλη, Καλία Βένιου. Ποια λάκη είναι? Είναι Got to be Schwarzkopf. Μυρίζει τέλεια αυτό, το οποίο για μερικά χρόνια, παιδιά, το είχαν καταργήσει και είχα πάθει τρέλα. Το έψαχνα παντού, το είχα φέρει από την Ουγγαρία, το παράγγελνα από το ίντερνετ, μέχρι που το ξανά το κυκλοφορήσαν εδώ στην Ελλάδα και νομίζω και παντού. Μαρίνα Γκογκό, Σοφία Βεράκη, Άντζελ Κούν,
Ρίτα Σινάη, Ζανίδου, Δημήτρα Καπνούλα. Αν ήταν με baby pink φόρεμα, τι χρώμα στο μακιάζ θα ήταν ωραία. Με baby pink, εμένα μου αρέσουν τα απαλά, τα παλ τότε. Ή κάτι έτσι σε ροζ, χρυσό ή αλυστερό και μπρόνζε θα μπορούσες, ανάλογα τι θέλεις να βάψεις, μάτι ή χείλη. Εγώ σήμερα θα κάνω, είπα, να κάνω ένα μακιάζ με την παλέτα το Peach, το οποίο, παιδιά, φαίνεται κιόλας ότι είναι μερικά χρώματα που τα χρησιμοποιώ συνέχεια. Και επειδή μου αρέσει πάρα πολύ, είπα να κάνω με αυτό ένα μακιάζ. Πρώτα απ' όλα, έχω ένα αντοράκι από Guerlain, ένα τσαντάκι που μου έχουν δώσει όταν ψώνισα. Και έχει μέσα ένα make-up base με pure gold. Κάτσε να δούμε αυτό. Αυτό θα βάλω. Παιδιά, ποιος το ξέρει αυτή τη βάση πριν το make-up. Είναι καταπληκτικό. Παλιά το έβαζα, αλλά νομίζω είχε 70 ευρώ και κάποια στιγμή το σταμάτησα. Έχει άλλο ένα βάση για make-up. Είναι το Meteorites Pearless Perfection. Perfecting Pearls. Θα βάλω αυτό. Και έχει μέσα ένα κραγιονάκι και ένα πινελάκι. Και ευχαριστώ την Έλενα από Guerlain, από Γλυφάδα, που με είχε βοηθήσει πάρα πολύ για το τι να πάρω όταν είχα πάει και ψώνισα. Λοιπόν, θα βάλω αυτό. Για νύφες είναι φανταστικό αυτό. Άλλο ένα. Αυτό, παιδιά. Έχουν αλλάξει τη μυρωδιά. Δεν είναι το ίδιο με αυτό που έλεγα εγώ. Ναι, είναι άλλο αυτό. Μπορεί να είναι άλλο. Μάλλον το άλλαξαν. Παλιά έπαιρνα από Guerlain μία βάση φανταστική με χρυσό μέσα. Ω Θεέ μου, μύριζε υπέροχα. Το ξέρω, αλλά είναι ακριβούτσικα. Καλησπέρα, Εντάκη, Κολγκάλα. Πασία, Ελένα, Ανίτα μου, ελπίζω να σου αρέσουν. Γιορτάζει σήμερα η Μαρίνα. Χρόνια πολλά, Μαρίνα, και σε Μαρίνες. Και Μαρία, όχι. Μαρίνα μόνο. Ωραία είναι και κολλάει λιγάκι. Μισό λεπτό να σας φέρω πιο κοντά. Για να βλέπετε καλύτερα. Εκεί. Είναι εύκολο να φέρεις την εικόνα λίγο πιο κοντά. Μόλις το έκανα. Νομίζω ότι τώρα θα φαίνεται. Είναι εντάξει. Το μαλλί μου έγινε λίγο αγριό. Μάλλον το έβρεξα πολύ. Δεν πειράζει. Λοιπόν, και θα κάνω, θα ξεκινήσω. Θα βάλω, για make-up σκέφτηκα να βάλω το Dior το Nude Air, το οποίο στη δουλειά το χρησιμοποιώ ασταμάτητα, το λατρεύω, το λατρεύω. Θα βάλω πρώτα το 30. Τώρα η Ανίτα που θέλει να κάνει αυτό που κάνουν στο Instagram, όλοι οι έμπειροι, make-up artist και δεν ξέρω τι, και θα μου τρέξει. Όχι, εντάξει, το σώσαμε. Λοιπόν, και θα το απλώσω. Αυτό είναι το 30. Θα το απλώσω παντού πάρα πολύ απαλά. Αυτό έχει πολύ απαλή ύφη, παιδιά. Πολύ λεπτή, αέρινη. Μοιάζει, για μένα, εγώ πιστεύω ότι είναι ακόμα καλύτερη, με την υφή του Maestro από Giorgio Armani. Το λατρεύω, το λατρεύω. Και αν θέλεις κάτι πολύ ελαφρύ κάλυψη, πολύ λίγη, λίγο λεπτή ποσότητα, λεπτή εφαρμογή, πώς λέγεται, μία λεπτή στρώση. Όταν θέλεις κάτι πολύ φυσικό, γιατί με κυτρινίζουν αυτά τα φώτα, φαίνομαι σαν λεμόνι, σαν άρρωστο φαίνομαι. Εδώ είμαι ηλιοκαμένη σούπερ. Θα το δείτε πάλι μετά στη φωτογραφία, γιατί πραγματικά δεν ξέρω τι φταίει. Πάντως εδώ φαίνομαι ηλιοκαμένη. Επειδή στο σώμα είμαι λίγο πιο σκούρα, γι' αυτό κάνω και στο πρόσωπο ένα τσακ πιο σκούρο.
Αυτό ήταν το τριαντάρι, το νούντερ. Θα τα βάλω. Α, είχα και το αυτό εδώ δίπλα. Λες να το... Το είχα ετοιμάσει για να το εφαρμόσω με αυτό. Και πώς το έπιασα το πινέλο, η συνήθεια. Και βασικά το βάζω αυτό γιατί θέλω να σας δείξω και ένα πιο απαλό make-up. Πιο απαλό από την έννοια για να μην είναι τόσο πάστομα. Γιατί ειδικά τώρα το καλοκαίρι, ποιος θέλει παιδιά να κάνει baking και φορτωμένο make-up με βαρύ βάση κτλ. Νομίζω κανείς, εγώ τουλάχιστον δεν θέλω. Και πέρα από αυτό, εγώ χρησιμοποιώ μόνο Yves Saint Laurent 24 hours, μόνο αυτό κάνει για το δέρμα μου, εγώ και πιο ακριβά, αλλά μόνο αυτό κάθεται. Αυτό είναι super long lasting και ειδικά για λιπαρό δέρμα είναι καταπληκτικό. Βέβαια είναι αρκετά πιο καλυπτικό. Λοιπόν, και επίσης όταν έχουμε μία ηλικία και πάνω, ξέρω εγώ 30 και πάνω, όλο αυτό το πάστομα στη ζωή μπορεί στην εικόνα να φαίνεται τέλειο, αλλά στη ζωή δεν είναι τόσο ωραίο να είσαι παστομένο, κατά τη γνώμη μου. Ειδικά το καλοκαίρι, το χειμώνα, άστο, εντάξει. Πες ότι βγαίνεις έξω το χειμώνα και είναι μια χαρά. Αλλά το καλοκαίρι που λιώνεις και όλας και τρέχουν τα ζουμιά από τη ζέστη, εμένα δεν μ' αρέσει να είμαι πολύ βαρύ βαμμένο. Λοιπόν, θα βάλω, λες μου κάνει αυτό. Και γι' αυτό ήθελα να κάνω ένα λίγο πιο φυσιολογικό make-up. Φυσιολογικό εννοώ και στη κάλυψη. Για να μην κάνω τόσο βαρύ. Να μην κάνω τόσο βαρύ και πάω να βάλω Huda Beauty Concealer. Παιδιά, επειδή έχω ξεχάσει αυτό πώς είναι, θέλω να το βάλω για να δω. Το make-up της πάντως δεν μ' αρέσει. Δεν μου έχει κάτσει καλά καθόλου το make-up. Αρνητάκι το πουκάμισο. Είναι φόρεμα. Δεν είναι πουκάμισο, είναι φόρεμα. Είναι από Ντανιέλα. Από το Κολονάκι. Τσακάλωφ είναι νομίζω το μαγαζί. Γεια σας και πώς θα κρύψουμε τις πανάδες μας. Στο Λονδίνο που βρίσκουμε... Που βρίσκουμε, κούκλα μου, μια χαρά κάνει. Α, ναι, εκεί. Ανιτάκι, έχω ανοιχτούς πόρους. Τι μπορώ να κάνω. Για τους πόρους, πολύ καλά θα κάνεις αν πρώτα βάζεις ένα primer για τους πόρους. Θα σε βοηθήσει απίστευτα πολύ. Μια χαρά είναι. Λίγο σαν να έχει σκουρίνει όμως το χρωματάκι του από τότε που το έβαλα. Νομίζω λίγο σκούρινε. Υπάρχουν απαλές πούντρες που ενδεικνύεται για τα σπυράκια. Καλό πράιμερ για πόρους. Μπράβο Μαράκι. Μαράκι βοηθάει. Λοιπόν, αυτό ήταν προς το παρόν. Βάλαμε και αυτό. Και θα βάλω μία πουντρίτσα απαλή. Laura Mercier. Το Translucent. Είναι πολύ ελαφρή πούντρα. Και θα το βάλω πολύ ελαφριά. Δεν χρειάζομαι πολλά πολλά. Λίγο εδώ, λίγο εδώ. Και αν γυαλίζω κάπου παραπάνω, απλά θα βάλω μετά τοπικά. Τι μακιάζ κάνει. Θα κάνω ένα απαλό καλοκαιρινό, λίγο μπρονζο καφετή. Βασικά θα χρησιμοποιήσω από το... Την παλέτα της Too Faced, το Peach Palette, θα χρησιμοποιήσω τα αγαπημένα μου, τις αγαπημένες μου σκιές. Οι οποίες είναι αυτές οι τρεις, ένα, δύο, τρεις, που φαίνεται ότι έχω χτυπήσει και το πάνω από κάτω. Ένα, δύο, τρία. Και ίσως θα το μπερδέψω και με λίγο τέτοιο ροντακινοπό. Λοιπόν, και από πάνω έχω βάλει εδώ δύο μολυβάκια.
Γιατί για να το κάνουμε λίγο πιο ενδιαφέρον, μπορεί, δεν είμαι σίγουρη ακόμα, γι' αυτό το έχω εδώ, μπορεί να κάνω κανένα παιχνιδάκι με τα μολυβάκια μου. Λοιπόν. Πάμε. Δεν θα βάλω primer, τίποτα. Θα βάλω. Χρειάζομαι. Ναι. Κάτι θα πρέπει να βάλω έτσι λίγο. Γεια σας, ωραία χρώματα, ζεστά. Μαρία, ενημέρωσέ μας τι έβαλε για βάση. Έβαλα Dior το Nude Air. Α, δεν συνεχίζω ακόμα, συγγνώμη. Αυτό το πράγμα από Huda, αυτό το λατρεύω. Αυτό εδώ το λατρεύω. Είναι το Tantour, το Fair. Παιδιά, κάνει τέλειο χρώμα, τέλειο και φανταστικό contouring. Μ' αρέσει απίστευτα πολύ. Και θα κάνω ένα ωραιότατο κοντουράκι. Δεν θα το κάνω πολύ έντονο γιατί έτσι κι αλλιώς είμαι σαν φάντασμα. Τα μάγουλά μου έχουν πέσει τόσο πολύ. Ενώ εδώ κάτω από το κόκαλο μπήκαν τα κόκαλά μου. Ούψ, ήρθε το ποντικάκι. Λίγο θα κόψω το σαγόνι. Εδώ. Και σβήνουμε όλο αυτή την ωραιότατη contouring. Λίγο τα κόψιματάκια. Και αν το τράβηξα εδώ πολύ κάτω, γιατί δεν θέλω να μου τραβήξει το πρόσωπο μου κάτω, εδώ απλά θα το σβήσω λιγάκι. Δηλαδή δεν θέλω να πάω πιο κάτω από τη γωνία του χείου μου. Γιατί αυτό θα σου τραβήξει κάτω το μάγουλο. Δεν φτάνει που πέφτει από μόνο του. Να το τραβήξουμε και κάτω. Αχ, παιδιά, δεν είναι υπέροχο αυτό τώρα. Κοίτα δέρμα! Αυτό δεν χρειάζεσαι τίποτα άλλο. Κοίτα δέρμα. Λίγο εδώ. Εδώ λίγο. Πιο πολύ εδώ από πάνω θα το κόψω. Μετά πάω για λούσιμο ξανά. Θα πάω για λούσιμο ξανά μετά. Υπέροχο. Εγώ τρώω. Αχ, καλή όρεξη, Ελένη. Και εγώ πεινάω. Αχ. Αυτό είναι κοίτα δέρμα. Τέλειο. Σούπερ. Λίγο μυτούλα. Μυτούλα ματούλα. Να προσπαθήσω να το κάνω με αυτό. Θα γελάσουμε. Δεν έχω κάνει ποτέ ξανά τη μύτη μου με κρεμόντις και πινέλο. Στραβή. Λίγο φαρδί έγινε. Λοιπόν. Θα κάνουμε λίγο. Και πάλι με τα δάχτυλάκια μου θα καταλήξω να το κάνω. Θα βάλω μέσα το δάχτυλο. Παιδιά, δεν υπάρχει. Με τον δάχτυλο είναι το πιο εύκολο, πιο ωραίο πράγμα. Τώρα κοίτα αυτό εδώ. Δεν είναι υπέροχο. Αυτό είναι η μύτη. Θα το σβήσω λίγο και είναι σούπερ. Κοίτα. Λίγο, λίγο, λίγο. Λίγο ακόμα με τσίπησε ένα κουνούπι.
Ωραία. Τέλειο η μύτη. Αχ, πολύ γέλιο η μυτούλα. Τι όμορφη, Βερόνικα, έντονο, έντονο. Να σου πω κάτι, πιο ωραίο βγήκε έτσι. Δεν βγήκε πολύ πιο ωραίο με το... Με... Oh, κοίτα. Δεν βγήκε πολύ πιο ωραίο έτσι. Σούπερ. Και θα κάνουμε και μία γραμμούλα εδώ να το ψήσω στη μύτη. Γιατί η μύτη μου εμένα γυαλίζει πολύ εύκολα. Να το δω θέλω, αλλιώς δεν σε πιστεύω. Νίνα Μπες, για τα brightening bricks από Bobby Brown, τι γνώμη έχεις? Είναι πάρα πολύ ωραία, δεν το πετυχαίνω πάντα τα ίδια, μυτούλα, γατούλα. Τα brightening bricks είναι πάρα πολύ ωραία. Ποια εταιρεία, είχε και, έχει και body shop ένα παρόμοιο, φανταστικό. Αλλά από Bobby Brown, πάρα πολύ ωραία. Απλά αν θέλεις μια λίγο πιο οικονομική εκδοχή. Αχ. Ωραία. Αυτό. Παιδιά, πόσο μ' αρέσει αυτό το make-up έτσι. Λοιπόν, πάω για τα μάτια λίγο. Στο μάτι θα βάλω το caramelized, αυτό το οποίο το λατρεύω αυτό το χρώμα, και το cobbler μαζί. Θα βάλω αυτό και αυτό μαζί. Αυτό κάνω πάντα. Με ένα μεγάλο fluffy πινέλο, κοίτα τι κάνω. Εδώ. Παίρνω από αυτό και παίρνω από αυτό. Κάνω έτσι. Πιο εύκολο καλοκαιρινό look δεν έχεις κάνει στη ζωή σου. Πραγματικά. Παίρνω και από τα δύο. Και απλά το πασαλίβω με στο μάτι. Και πάω παντού. Και δεν βλέπω, γιατί δεν βλέπω. Και απλά πασαλίβω με εδώ. Και θα πάω και λίγο από κάτω. Πανεύκολο. Με τέτοιο χρώμα απλά δεν μπορείς να κάνεις λάθος. Είναι αδύνατον να κάνεις κάτι λάθος. Αν εδώ στην εξωτερική γωνία, αν στην εξωτερική γωνία σου ξεφύγει και το κατεβάζεις λίγο πιο κάτω, απλά το καθαρίζεις με ένα πινελάκι ή με το πινελάκι ή σφουγγαράκι που είχες βάλει το κονσίλερ σου, κάνεις έτσι, τσουκ 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 και τελείωσε. Πιο εύκολο δεν έχεις κάνει πιο εύκολο look. Μουτζουρωμένο. Πόσο μ' αρέσει. Αχ, παιδιά μου, λείπει μουσική. Δεν έχουμε μουσική ποτέ τώρα τελευταία. Τέλεια. Από κάτω το ίδιο. Με το ίδιο πινέλο. Λίγο απλά κάνω μία σκίαση. Αυτό. Και είμαι έτοιμη για κοκτέιλ. Μπορεί και να πούμε. Μπορεί και να τον ψήσω να πάω κάτω. Κάτι μου μπήκε μέσα στο ματάκι. Ωραία. Αυτό. Εδώ, κοίτα. Όσο θέλεις το καθαρίζεις μετά. Και εδώ κοντά στη μυτούλα, ό,τι καθάρισμα θέλεις, μπορείς να βάλεις και λίγο κονσίλερ παραπάνω, το καθαρίζεις. Fantastic Bombastic, πού είναι το... Πού το έβαλα, για το φρύδι μου πού είναι. Παιδιά, δεν πάω καλά, νόμιζα ότι έφερα μερικά πράγματα και δεν τα βλέπω εδώ και ανησυχώ για το... Αν κατοικούν εδώ μέσα. Πού είναι, πού έχω βάλει, δεν ξέρω. Ήμουν σίγουρη ότι τα έχω ετοιμάσει εδώ τα πάντα. Λοιπόν, για φρυντάκι θα βάλω απλά ένα brow gel με λίγο χρωματάκι και θα το κάνω έτσι πολύ ωραίο μπούσι. Τέλειο. Να πάτε κρίμα τέτοιο ωραίο μακιάζ να πάει χαμένο. Χαρουλή! Έχεις όρεξη να πάμε για ένα ποτάκι κάπου? Οντός. Αγάπη μου. Ό,τι θέλει το κορίτσι μου λέει. Μπορεί και να πάμε. Γιατί όχι. Με τσιμπάνε τα κουνούπια, με τρώνε τα κουνούπια, παιδιά.
Αυτό το κονσίλερ νομίζω θέλω κάτι λίγο πιο φωτεινό, γιατί σαν να μου σκοτεινιάζει πολύ εδώ, είναι λίγο σκοτεινοπό. Θα βάλω ένα τσακ, λίγο το ντιωράκι μου από πάνω. Ένα τσακ. Δύο, τρία, τέσσερα τσακ. Και θα το απλώσω με πινέλο όμως τώρα, για να έχω πιο μεγάλη χειρισμό, πιο καλό χειρισμό του κονσίλερ. Έτσι, για να ξέρω πού θα το βάλω και πού το απλώνω. Να κάνω πιο πολύ λεπτομέρειες. Γιατί με το σφουγγάρι εγώ προσωπικά δεν μπορώ να το κάνω τόσο λεπτομερείς. Απλά το μουτζουρώνω και τέλος. Πραγματικά βλέπω τον εαυτό μου εδώ στο καθρέφτη πώς χειρίζω το πρόσωπό μου. Μην το κάνετε έτσι, παιδιά. Εγώ με το πινέλο, ας πούμε, εδώ που το τραβάω από εδώ, από εκεί. Απλά όταν το κάνεις για χρόνο εννοώ, γιατί έχουμε μία ώρα το πολύ. Μετά πάει 2 ώρες και κουραζόμαστε. Και να κάνεις και το make-up και να μιλάς, δεν είναι και το πιο εύκολο πράγμα. Και να το κάνεις και όλα σωστά όπως πρέπει τα βήματα. Για μένα, γιατί οι άλλοι το κάνουν φανταστικά. Αυτό, ύπνος μικρού τσεκ. Τώρα σε βλέπω και ξεκινάω βαψίματα, κορίτσι μου. Ζωή Χωριατέλη, Αριστίδης, Βιργινία, Βασοτσούσια, γιατρά, Ντόρα. Λοιπόν, θα βάλω λίγη πουδρίτσα και εδώ πάλι. Παίρνω το ίδιο το... much better concealer power. Ναι, καλύτερο είναι. Νομίζω ότι μου είναι σκούρο αυτό της Huda, παιδιά. Και πήρα το Dodeca G, το Sugar Biscuit. Μου φαίνεται σκούρο πάντως. Τέλος πάντων, δεν βαριέσαι. Και εκεί που έκανα τόσο μεγάλο ομιλία για το ψήσιμο, κάτω από το μάτι, λίγο θα το ψήσω. Λίγο. Και αυτό εδώ να το σβήσω, γιατί θα μου στραβώσει τη μύτη μου. Σούπερ. Και τώρα, μοβ πράσινο. Κάτσε να δω, να βάλω κάτι, παιδιά. Όχ, το μοβ θα βάλω. Θα βάλω μολύβι μοβ. Αλλιώς και έτσι θα μπορούσε να είναι ανετότατα με μάσκαρα και να το αφήσεις έτσι, να μην κάνεις τίποτα άλλο. Άνετα. Αλλά επειδή θέλω να σας εντυπωσιάζω, ξέρω, μπας και μάθετε κάτι από μένα, θα βάλω λίγο μοβουλή, μολυβάκι. Θα βάλω πάνω κάτω, νομίζω. Παιδιά, αγαπώ τα φρύδια μου έτσι. Μπορεί να είναι λίγο αστείο, αλλά μ' αρέσει. Εδώ μεταξύ έχει κοκαλώσει το μαλλί μου. Εδώ πάνω δεν κουνιέται, αλλά το κάτω κουνιέται. Λοιπόν, πάμε με μολυβάκι. Είναι Kiko το 13. Φανταστικό μολύβι από Kiko. Πάρα πολύ ωραίο. Ποιος είναι? Λοιπόν, μολυβάκι κοντά στις ρίζες των βλεφαρίδων. Και αυτό εντωμεταξύ έχει και το σφουγγαράκι από πίσω και θα το σβήσω με το σφουγγαράκι. Χάρολη, ποιος είναι? Βάλω όχι από έξω, από μέσα. Πόσο καλοκαιρινό είναι το χρώμα το μοβ, παιδιά. Μπορείς να το βάλεις χειμώνα καλοκαίρι και να έχει απίστευτο αποτέλεσμα.
Το βαλά. Θέλει λίγο ακόμα. Να μας βάλεις μετά, Ανίτα, τι χρησιμοποίησες. Εννοείται, θα το ανεβάσω όλο. Το αγαπημένο μου μακιάς. Τι μολύβι είναι αυτό. Είναι Kiko, παιδιά. Πολύ ωραίο μαλακό, φανταστικό. Είναι το νούμερο 13 από Kiko. Ένα υπέροχο ομοβουλί. Και εδώ λίγο στην εξωτερική γωνία, άκου τι κάνω. Επειδή το μάτι μου αρχίζει και κατεβαίνει λίγο, εδώ το γεμίζω λίγο, ισιώνω το γραμμή για να μου κάνει λίγο γωνίτσα και να το κλέψω το κατηφορικό λίγο πιο τραβηγμένο να το κάνω. Αυτό εδώ τη γωνία. Αυτό, κοίτα. Αυτό και λίγο ακόμα. Θα το κάνω με το σφουγγάρι. Και απλά το τραβάω ένα τσακ, αυτό. Βλέπεις, αντί να τελειώνει εδώ και να κατηφορίζει, λίγο το τραβάω λίγο πιο έξω. Αυτό το κάνω που και με μαύρο μολύβι, παιδιά, και σου κάνει φοβερό βλέμμα. Ποιο σας αρέσει περισσότερο? Βέβαια δεν έχουμε ακόμα μάσκαρα. Το έβρεξε και έβαλε λακ. Ναι, στο μαλλί. Ναι. Πάω στο άλλο. Κάτσε, εδώ λίγο μου φαίνεται η ρίζα των βλεφαρίδων μου, το οποίο δεν μου αρέσει να φαίνεται. Έτσι. Πάμε στο άλλο. Αχ, γκαργαλάει. Αρχίζουμε. Το σκούρο θα είναι πολύ εντυπωσιακό, παιδιά. Και όλο το υπόλοιπο θα το αφήσω πάρα πολύ απαλά. Εδώ πάλι τώρα μπαίνουμε μέσα. Πραγματικά δεν υπάρχει πιο εύκολο make-up. Ένα μολύβι και μία σκιά έχουμε βάλει. Οι δύο σκιές τέλος πάντων, αλλά και με μία σκιά το κάνεις ανετότατα. Λοιπόν, τραβάμε και αυτό εδώ λίγο. Το γεμίζουμε εδώ στη γωνίτσα. Το φτιάχνω τη γωνία. Αχ, όταν αρχίζουν και κρέμονται όλα και πρέπει να το τραβάς με πέντε χέρια για να τσιτώσει. Είμαι σίγουρη ότι μερικές με καταλαβαίνετε απόλυτα. Λοιπόν, λίγο εδώ ακόμα. Λίγο ακόμα και διορθώνω με το χέρι γιατί ως συνήθως δεν βγήκαν ίδια και οι δύο. Α, εδώ θέλει λίγο σβήσιμο ακόμα. Μόνη μου μιλάω, ε! Έχω πιάσει ένα μονόλογο. Φανούρια μου, ποιο πήρες και φαίνεται στις φώτο. Εγώ απόλυτα, αχαχαχαουαϊάκου, τι λες Ανίτα μου που είσαι μια κούκλα. Με είδατε πριν. Πηγαίνετε στο προηγούμενο live που έκανα για να το δείτε. Μην κοιτάς που εδώ έχω τέλεια φώτα. Και βάφουμε. Λοιπόν, προς το παρόν το αφήνω. Αυτό εδώ κατηφορίζει. Αυτό πρέπει να το σηκώσω λίγο. Έχω κάπου ένα διορθωτικό. Ένα διορθωτικό μολυβάκι. Αλλά αν δεν βρίσκω, απλά θα το διορθώσω με λίγο κονσίλερ. Βάλω λίγο κονσίλεράκι εδώ.
σε ένα πινέλο και δεν φρικάρουμε, θα το διορθώσουμε ευκολότατα. Βάζω λίγο πάνω στο πινελάκι μου και αυτό εδώ, αυτό που κατηφορίζει, αυτό εδώ θέλω να το ανηφορίζω. Εκεί. Κατευθείαν έγινε. Αυτό ήταν. Το βάζεις εκεί το πινέλο με το κονσίλερ και απλά το κάνεις μια κίνηση έτσι, το τραβάς πάνω. Πώς να το κάνω και εδώ λίγο. Ναι, και εγώ λυπάμαι το μάτι μου αυτή τη στιγμή. Γιατί το τραβάω πολύ, αλλά... Έτσι λίγο πιο απαλά, πιο gently να είμαι. Νομίζω ότι γενικά στα μάτια μου, στο δέρμα, έχω προκαλέσει τώρα και πάρα πολλά χρόνια, έχω προκαλέσει τρομερή ζημιά, γιατί τρίβω τα μάτια μου πάρα πολύ και έντονα. Δηλαδή κάνω αυτό έτσι. Δεν ξέρω γιατί. Κάποιες φορές απλά γαργαλάει και θέλω να το τρίβω και κάνω έτσι και με ανακουφίζει. Και το έχω τραβήξει το δέρμα και γι' αυτό και δυσκολεύω λίγο με το eyeliner να βάλω. Γιατί εδώ πάνω μερικές κοπέλες έχουν πολύ ωραίο τσιτωμένο βλέφαρο από πάνω. Εμένα κάνει λίγο ρητιντούλες και πρέπει έτσι να το γεμίσω προσεκτικά με το eyeliner, αλλιώς κάνει κενά. Μαρία Γκίκα, μία μάσας, βλέπω φόρεμα. Το φόρεμα είναι Δανιέλα είναι νομίζω. Δανιέλα είναι, παιδιά. Δανιέλα είναι από το Κολωνάκι. Δανιέλα 1996 νομίζω είναι στο Instagram. Την έχω κάνει tag σε μία φωτογραφία με τέτοιο χρώμα που ήταν το φόρεμά μου. Τέτοιο. Το πήγα σε άλλο επίπεδο το τσάι. Είναι από το Λούλουλα, αυτό το ωραίο με τη μέντα. Φανταστικό. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Ψιτ, Δανιέλα Τσακάλοφ είναι το φόρεμα. Ναι. Συμφωνώ, Τζίνα Τζινάκη, ήθελα και εγώ να το σχολιάσω. Δεν την βλέπω πολύ ανεβασμένη. Ποιον, εμένα. Εμένα, γιατί κουρασμένη είμαι. Για μένα το λες. Και εγώ νομίζω ότι είμαι καλά. Αν και είμαι λίγο κουρασμένη, αλλά καλά είμαι. Λοιπόν, τι άλλο. Τι έλεγα, για το φόρεμα έλεγα, για την Δανιέλα που είχε πει η ζωή Χωριατέλη. Ότι είναι στο Κολωνάκι, στο Τσακάλοφ. Ποια πούδρα έβαλες? Έβαλα το Laura Mercier Secret Brightening Powder. Αυτό είναι ειδικά για κάτω από τα μάτια. Είναι λίγο ακόμα πιο λεπτή η φύτη του. Τι πίνεις και δεν μας δίνεις? Τσακάκι είναι, πόσο όμορφη. Αχ, ωραίο βγαίνει το μακιάζ. Τώρα μπήκα πάλι. Μια χαρά, είσαι ανιτάκι. Όχι, η αλήθεια είναι ότι τα ματάκια μου και ειδικά με το μολύβι τώρα μου κουράζονται και ακόμα περισσότερο. Και έχω τη σταγόνα μου, την έχω, πάω να το φέρω. Γιατί θα μου κουραστεί πολύ το μάτι μου. Μισό λεπτό, εδώ είναι. Τι σου έχω κάνει, πες τι σου έχω κάνει. Α, κοιτάξτε το φορμετάκι. Τέλειο, τέλεια. Λοιπόν, έφερα το σωτήριό μου. Oh, ανακούφιση, Θεέ μου. Oh. Oh, τέλειο. Τώρα θα ηρεμήσει. Λοιπόν, συνεχίζω. Εδώ μεταξύ έχω προσέξει σε βιντεάκια μου που λέω πάρα πολλές φορές το λοιπόν. Και τώρα κι εσείς θα το αρχίσετε να το προσέξετε επειδή το είπα. Το λέω συνέχεια. Λοιπόν. Κάθε δεύτερο, τρίτο πράγμα που λέω είναι λοιπόν. Λίγο εδώ.
Βάζω ξανά λίγο σκιούλα. Όχι πάρα πολύ, γιατί δεν θέλω να το κατεβάσω πάρα πολύ. Λιγούλα. Εκεί. Φανταστικό. Μάσκαρα. Τι κολύριο βάζεις. Βάζω το V-Spring. Αυτό. Το οποίο... Α, έχω και άλλο εδώ μέσα. Το οποίο μου ξεκουράζει πάρα πολύ όμορφα τα ματάκια μου. Λοιπόν, πάλι το είπα το λοιπόν. Τι χρειάζομαι, παιδιά. Ρουζάκι, μάσκαρα. Μάσκαρα. Ποιο μάσκαρα να βάλω. Θέλω να κάνω μεγάλες βλεφαρίδες. Ωραίες, έντονες. Hero Volume Stylist. Ποιο να βάλω. Έχω ξεχάσει ποιο είναι αυτό που... Παιδιά, πήρα το... Πήρα το Better Than Sex μάσκαρα. Πόσο ωραία μάσκαρα είναι αυτό, Θεέ μου. Φανταστική μάσκαρα. Όχι. Με αυτό, άμα κάνω... Άμα ακουμπάω κατά λάθος το μάτι μου, έχω πεθάνει. Α! Έχω ένα δείγμα εδώ από Yves Saint Laurent. Λες να το βάλουμε. Μόνο που κοντεύει να στεγνώσει. Άστο. Πάμε στο παλιό καλό μας το μάσκαρα, το Essence, το Volume Stylist. Τώρα μπήκα ανιτάκι μου όμορφη, τέλεια τα σκουλαρίκια σου, αλλά και το φόρεμα τόσο όμορφη. Σε ευχαριστώ Βίκη μου, σε ευχαριστώ κορίτσι μου. Λοιπόν, μασκαρούλα βάζω Essence. Νομίζω ότι και αυτό πάει να τελειώσει, παιδιά. Τι έγινε, τη ζέστη μου στεγνώνουν όλες οι μάσκες. Έλεος. Άντε πάμε στο παλιό το καλό, το Dior. Δεν είναι, είναι στεγνά. Αυτό είναι μια χαρά. Αυτό μάλιστα. Είναι παλιές, πρέπει να τις αλλάξω. Τώρα φαίνονται οι βλεφαρίδες μου. Πάμε και στο άλλο το ματάκι. Τι ωραίο που είναι. Μπορεί και να βάλω ψεύτικα μετά, θα δω. Τέλεια. Από κάτω λίγο, βάλε τους λίγο κολύριο και θα είναι σαν καινούριες. Άστο η μάσκαρα, είναι πολύ παλιές μωρέ, έχει περάσει σίγουρα το τρίμηνο, μη σου πω και παραπάνω. Οπότε καλύτερο να το πετάξω, αλλά από κάτω γενικά όταν είναι πιο στεγνές οι μάσκαρες, στα κάτω βλέφαρα βολεύουν πάρα πολύ, γιατί εκεί είναι πολύ πιο κοντές οι βλεφαριδούλες σου. Και έτσι δεν σε λερώνει τόσο εύκολα. Τέλεια. Παιδιά, μ' αρέσει. Ό,τι και θα πείτε, εμένα μ' αρέσει. Και για χείλη, υπέροχη πληροφορία. Αυτά δεν τα πήρα είδηση. Ευχαριστούμε, Μαρία μου. Για το κολύριο, λες. Απλά γενικά να ξέρετε ότι όταν έχει φτάσει σε σημείο η μάσκαρα για να ξεραθεί, προφανώς είναι και η ώρα του πια για να το πετάξεις. Κανονικά ένα τρίμηνο κρατάνε οι μάσκαρες.
Καλά ξέρετε τι θα κάνουμε αυτό εδώ. Θα κάνουμε το σπυράκι καμουφλάζ, θα το κάνω ελιά. Νομίζω δεν έχουμε ξανακάνει τέτοιο μακιάζ. Τώρα, είχα ετοιμάσει εδώ ένα lip gloss να βάλω. Είχα σκεφτεί ότι θα έβαζα μόνο αυτό. Ή να βάλω μάτ. Δεν ξέρω. Όχι. Το τόφι βάλε. Είναι τέλειο. Είναι τέλειο. Νομίζω μπορώ και εγώ να το κάνω. Και γύρω γύρω θα κάνω και λίγο καθάρισμα. Ένα τρίμηνο ωραία πληροφορία πες μας και για τα υπόλοιπα καλλιτικά. Δηλαδή βρανιτάκι μου εμένα που είναι 27 δολάρια θα κάνω 3 μήνες. Κανονικά ναι, γράφουνε, λοιπόν, αυτό το συγκεκριμένο γράφει 6 μήνες. Έχουνε πάνω τους το σηματάκι, 6 μήνες γράφει και αυτό. Γενικά όμως λένε για τις μάσκαρες, γιατί στεγνώνει, δηλαδή 6 μήνες πιο μάσκαρα κρατάει παιδιά. 6 μήνες λέει και αυτό. 6, 12, 6, ωραία, τα περισσότερα 6 μήνες λένε, 6, 12, 12, 6, τα περισσότερα λένε 6 μήνες. Πάντως, έχω δει βιντεάκια και αν ψάξετε 6 μήνες, πείτε μου αν σας κρατάει κανένα μάσκαρα, αν το χρησιμοποιείτε 6 μήνες, δεν νομίζω. Δεν νομίζω ότι κρατάει. Γενικά αυτά που είναι τα πουντρέ, τα compacts, αυτά κρατάνε πάρα πολύ καιρό. Περίμενα, γιατί δεν γράφει εδώ. Να δω μια πουντρίτσα που γράφει εδώ. Έχει ένα σηματάκι. Αυτό είναι 12 μήνες. Εδώ γράφει. Έχει ένα ανοιχτό συσκευασία, το οποίο... σημαίνει μετά το, γι' αυτό και είναι έτσι ανοιχτό, είναι η συσκευασία έτσι και γράφει εδώ 12M. Μετά που το ανοίγεις, δηλαδή που έρθει σε επαφή με τον αέρα, μετά κρατάει, είναι στη καλύτερη του φάση μέχρι και 12 μήνες ή μέχρι και 6 μήνες ή ό,τι γράφει το καθένα. Αυτό εδώ μέχρι και 2 χρόνια. Το Butter Bronzer λέει, από τη στιγμή που το ανοίγεις, διατηρείται για 12 χρόνια σίγουρα όπως πρέπει. Εμένα ας πούμε τα κραγιόν έχουν 3 χρόνια shelf life. Δηλαδή για 3 χρόνια δεν παθαίνουν τίποτα. Και μετά που το ανοίγεις νομίζω είναι μετά την άνοιξή του είναι 2 χρόνια αν δεν κάνω λάθος. Γιατί άλλο είναι το shelf life και άλλο είναι το μετά αφού το έχεις ανοίξει. Τι ήθελα να κάνω. Να καθαρίζω λίγο γύρω γύρω. Ναι, πάντως έχουν όλα τα προϊόντα, έχουν ημερομηνία λήξης. Κάτσε να δω αυτό εδώ τι γράφει. Αυτό γράφει ας πούμε 18 μήνες, 1,5 μήνα. 1,5 χρόνο. Εγώ πούντρες και make-up τα κρατάω 2-3 χρόνια γιατί δεν μου τελειώνουν. Καλά, έχω και εγώ πιο παλιά πράγματα, ειδικά στη προσωπική μου συλλογή. Δεν σημαίνει ότι και εγώ τα κοιτάω και τα πετάω όλα, αλλά με το που το βλέπεις ότι είναι λίγο περίεργο η υφή του ή μυρίζει λίγο, έστω και λίγο αν μυρίζει, κατευθείαν δρόμο. Κάνω λίγο
εδώ, καθαρίζω το χυλάκι μου από έξω. Αχ, τώρα το παράκανα. Έλα. Ωραία. Το τελειώνω αυτό, δεν το παρατραβάω, γιατί όσο το κάνω θα χειροτερεύει. Τέλειο καλοκαιρινό μακιάζ. Και περίμενε ακόμα, γιατί θα βάλουμε και λίγο ρουζάκι. Για ρουζάκια έχω ετοιμάσει δύο, τα οποία και τα δύο τα έχω νομίζω από πέρυσι. Είναι το 508 και το 506 από Tommy G. Και τα δύο είναι υπέροχα καλοκαιρινά ροντοπορτοκαλοπά χρώματα. Μη σας μπερδεύει και αυτό, γράφει υπέροχα και νομίζω ότι με αυτό θα ξεκινήσω. Θα βάλω λίγο από αυτό να δούμε. Δεν έχω άλλο πινέλο εδώ. Όχι, ένα θα πάρουμε αυτό εδώ. Λοιπόν, θα βάλω λίγο από αυτό. Φαίνεται χλωμό. Στη ζωή δεν είναι τόσο χλωμό, αλλά φαίνεται χλωμό. Τώρα θα δείτε όμως πώς θα γράφει στο μαγκουλάκι μου. Και νομίζω ότι μόνο αυτό θα βάλω, δεν θα βάλω και το πιο πορτοκαλοπού ροντακινοπού. Αυτό έχει, αυτό αν θα μπορούσα να το περιγράψω, είναι σαν ροντακινό ροζ. Έχει μέσα ροζουλί, αλλά έχει και ένα τόνο ροντακινοπού μέσα. Δεν είναι καθαρό ροζ, ούτε καθαρό ροντακινοπού είναι. Δηλαδή σε σχέση με το άλλο δίπλα που είναι πιο πορτοκαλοπού. Θες να βάλω και λίγο από αυτό. Έλα. Πειραματίχτηκα. Ω, κατευθείαν. Εντάξει, αυτό είναι πολύ πιο έντονο. Τέλεια. Λίγο το σβήνουμε εδώ. Έτσι, ας πούμε, βγαίνεις έξω και ανετότατα. Δεν είναι, κολλάει, γιατί κόλλησε και σε μένα, κολλάει, 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 γιατί παιδιά. Ελπίζω ότι επανέρχεται, κόλλησε, κόλλησε, κόλλησε. Τι να κάνω, κόλλησε. Κατερίνα, σήμερα δεν μπορούσα να μπω το απόγευμα, κόλλησε, live σε πάυση λέει. Μισό λεπτό.